Δεν θέλει το συγκεκριμένο σύστημα. Άμα δεν θέλει κάτι, το αλλάζει. Θα μπορούσε να πει κανεί. Απ' την άλλη, η αριστερά δεν θέλει να αποκαλύψει τα ρουσφέτια, ρουσφέτια των προηγούμενων. Είναι ουσιαστικά, νομίζω το θέσατε σε σωστή βάση, αλλά το ξαναλέω γιατί θέλω και εγώ να το πω. Τρία διαφορετικά ζητήματα, τα οποία πολλές φορές εκ του πονηρού μπερδεύονται. Ναι, αλλά θέλω να δώσετε όμως μια απάντηση σε αυτό που λέει ο κ. Κωνστόπουλος. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι το θέμα των πλαστών δικαιολογητικών. Η Περιφερειάρχης είπε μηδενική ανοχή και είπε κιόλας ότι χωρίς φώτα δημοσιότητας, μόλις έγινε, υπέγραψε για την απόλυση 35 υπαλλήλων οι οποίοι είχαν πλαστά. Δεν το συζητάμε λοιπόν αυτό. Και το ίδιο και όλοι οι δήμαρχοι, 19 δήμαρχοι δηλαδή που αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία αξιολόγηση. Το δεύτερο τώρα, υπάρχει, όπως το έθεσε ο κύριος Κωστόπουλος, αποδοχή της δικαιοσύνης ή της νομιμότητας μάλλον, όχι της δικαιοσύνης, αλλά καρτ. Εγώ θα σας πω ότι κατά κανόνα ή γενικά δεν πρέπει να υπάρχει. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Μια νομιμότητα που συγκρούεται απέναντι σε μια άλλη νομιμότητα. Ας πάρουμε το θέμα, είναι δύο τα ζητήματα, του μεθόδου αξιολόγησης και του θέματος των συμβασιούχων, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή έργου, που με την Εγκύκλιο Παυλόπουλου έγιναν αορίστου χρόνου και έμειναν στο δημόσιο πλέον στις θέσεις τους. Θα σας πω το εξής. Αυτή είναι μια ιστορία που εμείς καταγγέλαμε πολλά χρόνια πριν μονιμοποιηθούν. Ήταν ένας πελατειακός ουσιαστικά αγωγός του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που τους κρατούσαν όμοιρους με αυτές τις συμβάσεις που ανανεωνόταν ενώ έκαναν δουλειές οι οποίες ενώ καλύπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όποιος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κάποιοι από αυτούς καλύπταν επί 15-20 χρόνια με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να γίνει μόνιμος υπάλληλος. Θυμίζω ότι παρενέβηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή που δεν ήταν όπως τώρα που, έχει διαλυθεί πλήρως όσον αφορά την Ελλάδα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για να υπενθυμίσει την τότε κυβέρνηση. Μα και αυτό πιέστηκε και έγινε το διάταγμα. Έτσι είναι. Παρέμβηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η διάταξη Παυλόπουλου, η οποία ουσιαστικά μια παρανομία τέτοιου τύπου την προσάρμοζε στην νομιμότητα του ελληνικού συντάγματος και στην παρέμβαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επίσης ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι που είναι η σημαντικότερη δικαστική αρχή στα πλαίσια της αποφάσεων της Βουλής του Δημόσιου, από το ΑΣΕΠ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου υπήρξαν προσφυγές και όπου επιβεβαίωσε αυτή τη σχετική διάταξη. Δηλαδή έχει πίσω του μια νομιμότητα. Ποιο είναι το ζήτημα που βάζουν τώρα. Αυτά τα παιδιά, όταν οι συμβάσεις τους τελείωναν και πριν αναπροσαρμοστούν, έμεναν για ένα διάστημα στο κενό. Έτσι. Συνέχιζαν να δουλεύουν παντού. Εγώ θυμάμαι ότι τότε το κατάγγελνα αυτό, ότι δουλεύουν απλήρωτοι, ας πούμε, και τους κρατάτε ομοίρους. Για αυτό το διάστημα, ενώ όλοι ξέραν ότι ήταν στις υπηρεσίες, συνέχιζαν να ασκούν τα καθήκοντα. Υπήρχε επίτηδες ένα χρονικό διάστημα κενό, για να μην κατοχυρώνουν. Έτσι γινόταν. Ήταν ανασφάλιστοι. Αποδέχτηκαν λοιπόν στο πλαίσιο του διατάγματος Παυλόπουλου ότι οι δήμαρχοι θα παρέχουν, επειδή δεν φαινόταν αυτοί ότι δουλεύανε, πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν ότι χωρίς να είναι διορισμένοι κτλ. Γιατί αν αυτό γινόταν κενό, δεν μπορούσαν να μονιμοποιηθούν, επειδή θα έπρεπε να είναι. Αυτό έγινε αποδεκτό από όλους. Όταν λέω από όλους, εννοώ και πολιτικά και δικονομικά, δηλαδή μέχρι και από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και έρχεται τώρα αυτός ο νόμος, ο οποίος κατά βάση είναι παράνομος νόμος. Ο οποίος λέει αναδρομικά, με κριτήρια που βάζω εγώ τώρα, θα σας κρίνω διαφορετικά. Δηλαδή θα πω τι, ότι όπου υπάρχουν τέτοια πιστοποιητικά δημάρχων, αυτά δεν ισχύουν. Άρα έξω από το δημόσιο. Είναι 33.000 άνθρωποι. Δεν έχουν όλοι πιστοποιητικά. Αυτοί που μονιμοποιήθηκαν τότε. Αυτοί που μονιμοποιήθηκαν τότε. Οι 6.500 που, που πρέπει να απολυθούν και ήρθε τώρα εδώ η Τρόικα και ξανάβαλε το θέμα. Το ξανάβαλε χθες σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ότι πρέπει να γίνουν, πήγαινε να το αποφύγει κάπως ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πρέπει να γίνουν κανονικά οι απολύσεις. Αυτή είναι μια βασική δεξαμενή. Γιατί πρέπει να βρεθούν άμεσα. Και το 15%... Εσείς δεν το καταργήσετε το νόμο αυτό, κύριε Βαλαβάνη? Κοιτάξτε, εμείς τότε
παρόλο που δεν είχαν καμιά σχέση πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Πίσω. Προσέξτε, το 2003, το 2004, το 2005, το 2006, όχι τώρα που λέγονται τα διάφορα περί ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τότε που δεν είχαμε καμιά σχέση, εμείς λέγαμε δεν μπορείτε να έχετε ανθρώπους ομοίρους. Τους έχετε εδώ και δουλεύουν σε αυτό το καθεστώς 10 χρόνια. Βεβαίως, σας λέω τη δικιά μας μεριά. Εμείς λοιπόν παραμένουμε σε αυτό. Αναγνωρίζουμε, που σημαίνει φυσικά, αν αναγνωρίζει μια προηγούμενη νομότητα. Δηλαδή, αν απολυθούν αυτοί οι 6.000, πώς είναι, λιγότεροι είναι νομίζω. Εντάξει, ξαναπροσλάβετε. Κοιτάξτε, αυτοί, αν απολυθούν. Με αυτά τα κριτήρια που βάλατε τώρα. Θα ξαναπροσληφθούν μέσα από τη δικαστική οδό. Γιατί υπάρχει όλη η νομολογία. Αφήστε την δικαστική οδό. Μιλάμε πολιτικά τώρα. Τους το λέει εσείς η κυβέρνηση. Εσείς θα τους πείτε. Εγώ σας λέω, εμείς θα πούμε ότι δεν θα θέσουμε τους ανθρώπους να δικαιωθούν μετά από 10 χρόνια και να ζητάνε 10 χρόνια υπηρεσίες πίσω. Αναδαμικά. Χωρίς αυτούς θα διαλύσουν οι υπηρεσίες. Κυρία Βαλαβάνη, δεν απαντάτε. Που λένε, φυσικά θα τους πάρουμε. Πώς δεν απαντάω. Κύριε Οικονόμου, θα τους πάρουμε όπως θα αυξήσουν και τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν πρέπει να αυτοί. Θα το δούμε. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν σήμερα. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι σκουπιδιάριδες. Είναι υπηρεσία καθαριότητας, δουλεύουν στο πράσινο. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς εργατοτεχνικό δυναμικό. Ένα μέρος είναι υπάλληλοι και κρατούν υπηρεσίες. Να σας πω ότι εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, ξέρω ότι υπάρχουν τομείς που αν φύγουν αυτοί, θα καταρρεύσουν τα πάντα. Εφορίες, αυτά κτλ. Τίποτα δεν θα λειτουργεί. Δηλαδή είναι ένα μπάχαλο που το προκαλεί το μνημόνιο και η Τρόικα και η κυβέρνηση. Σκύβει κανονικά το κεφάλι κόντρα στην ομόνια. Ελάτε, κυρία Δημοδάκη.